Ο Κωνσταντίνος Ιφαντής, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει δύο λόγια για τους πραγματικούς πειρατές της περιοχής μας, που είναι ουσιαστικά οι απέναντί μας, οι Τούρκοι, που βρίσκονται όμως σε μια κατάσταση που νομίζω και εκείνοι δεν έχουν καταλάβει τελικά σε ποια βάρκα πατάνε. Και παράλληλα έχουμε και τις διερευνητικές. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καντιρχάς έχουμε. Όχι πλέον. Όχι πλέον. Alma Mater Πάντιο. Σαν σήμερα, χρόνια πολλά και στο Πάντιο. Σαν σήμερα. Ιδρύθηκε το 1934 ως Πάντιο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Σωστά. Λοιπόν, τι κάνουμε με τους απέναντι. Τι κάνουμε με τους απέναντι. Νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε σχετικά καλά όλο το προηγούμενο διάστημα. Τους αντιμετωπίζουμε όταν βγαίνουν στο πεδίο, όπως μπορούμε, δίνοντας ένα στίγμα αποφασιστικότητας. Κατά την προσωπική μου άποψη, καταφέρνουμε να τους σύρουμε σε μια διαδικασία συζήτησης την οποία δεν ήθελαν. Τους αντιμετωπίζουμε διπλωματικά, παρόλο που ξέρουμε ότι και στη διαπραγμάτευση τα πράγματα δεν είναι εύκολα, γιατί η Τουρκία και έχει, αλλά και θα επιχειρήσει συνεχώς να διευρύνει την ατζέντα των θεμάτων. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσεγγίζουμε τις διερευνητικές τουλάχιστον επαφές με κανένα φοβικό σύνδρομο. Ενεργοποιούμε ή συνεχώς φροντίζουμε έτσι ώστε οι συνεργασίες μας στην ευρύτερη πια περιοχή, μια περιοχή που ξεκινάει από τον Αραβικό ή Περσικό κόλπο, όπως θέλετε πείτε το, και φτάνει μέχρι την Λιβική έρημο, να είναι τέτοιες έτσι ώστε να μεγαλώνουν το διπλωματικό και όχι μόνο κόστος για την Άγκυρα. Συμμετέχουμε ως παίκτες πια σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, γιατί μας ανάγκασε εντός ή εκτός εισαγωγικών η αναθεωρητική πολιτική, τη στρατηγική της απέναντι όχθης του Αιγαίου. Ναι. Και είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση. Συν της άλλης, υλοποιούμε, ελπίζω γρήγορα και σωστά, ένα ευρύτατο πρόγραμμα ανανέωσης του ελληνικού προστασίου, που είναι ίσως το πιο σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις παράγοντες όπως η Άγκυρα, που για λόγους που δεν έχουν να κάνουν τόσο με τη δική της δύναμη, αλλά έχουν να κάνουν με τις ευρύτερες διεργασίες, κατόρθωσε να εξαργυρώσει σε κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι στη Συρία, όπως είναι στη Λιβύη, έτσι, τη στρατιωτική της αυταπάτη, ικανότητα. Κύριε καθηγητά, μας περιγράφετε με λεπτομέρεια την γενική εικόνα. Δοθήσεις αυτής της εικόνας, το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής. Καλά κάνουμε και είμαστε ακόμα στο τραπέζι. Εγώ νομίζω ναι. Ακούγονται πολλές απόψεις τον τελευταίο καιρό. Βεβαίως, ότι ενδεχομένως δεν πρέπει να τους δίνουμε ούτε καν το θάρρος της παρουσίας μας στην συζήτηση. Υπάρχουν, τις ακούω και κάποιες από αυτές τις φωνές, τις σέβομαι απολύτως. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Ξέρουμε ποια είναι η στρατηγική και ποια είναι και η λογική, αν θέλετε, της Άγκυρας. Πώς έχει, εν πάση περιπτώσει, όχι μόνο τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά με μια μεγαλύτερη ένταση τα τελευταία χρόνια, νοηματοδοτεί την δικιά της παρουσία στην ευρύτερη περιοχή και πώς, επαναλαμβάνω, θέτει θέματα στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών. Και όχι μόνο τώρα. Λοιπόν, είναι αυτό απαγορευτικό για να συζητήσεις με μια χώρα όπως είναι η Τουρκία? Είναι δηλαδή οι διερευνητικές επαφές, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνομιλίες σε ένα χαμηλό υπηρεσιακό επίπεδο που δεν παράγει απαραίτητος ή αυτομάτως, όχι απαραίτητος, αυτομάτως πολιτικές δεσμεύσεις. Είναι το κόστος αυτής της συζήτησης, αυτής της διαδικασίας, μεγαλύτερο από το όποιο όφελος μας δίνει
ή μας προσφέρει το γεγονός ότι η Τουρκία αναγκάζεται να κρατήσει την ένταση σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι όλο το προηγούμενο διάστημα. Συν το γεγονός ότι ακούμε πως, με συγχωρείτε για τη διακοπή κύριε καθηγητά, πως ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας, διότι η επαμφωτερίζουσα Τουρκία, αμφιρέπουσα μεταξύ Δύσης και Ανατολής, ΝΑΤΟ και Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και συστήματος Ρωσίας-Κίνας, ως παράγοντας μας ευνοεί. Δηλαδή, ας μείνουμε στο τραπέζι, αν στους αυτούς, συν της άλλης, μένουν όλο και πιο πίσω σε πυρομαχικά, δεν παίρνουν καινούριους πυράβλους, οι φρεγάτες τους κυκλοφορούν σχεδόν γυμνές πλέον από φόρτο και οπλισμό, ενώ εμείς όσο περνάει ο καιρός δυναμώνουμε, εξοπλιζόμαστε, ετοιμαζόμαστε, συνεπώς ας τους εκεί πέρα στο τραπέζι να σκούζουνε και άμα κάνουν καμία κίνηση θα καταλάβουν τι εστί βερίκοκο, σου λέει μια οπτική, την οποία εγώ την εκθέτω έτσι με κάπως απλοϊκό τρόπο. Δεν ξέρω αν ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι μετά από 10 χρόνια σχετικής παρακμής, mm-hmm. για τους γνωστούς λόγους, χρειαζόμαστε χρόνο. Αυτό. Και εμείς, έτσι, χρειαζόμαστε χρόνο. Αρκεί αυτό το χρόνο να τον εκμεταλλευόμαστε όπως πρέπει για να πολλαπλασιάζουμε τα όποια τακτικά αλλά και στρατηγικά πλεονεκτήματα έχουμε και αναζητούμε στο ευρύτερο παιχνίδι. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει καλύτερα από ό,τι θα περίμενε κάποιος ή καλύτερα από ό,τι η ιστορία των ελληνοτουρκικών δείχνει. Δεν είναι της παρούσης, δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά θα επαναλάβω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χώρα έχει διευρύνει τα πλεονεκτήματα αυτά και σε τακτικό και σε στρατηγικό επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε λίγο χρόνο ακόμα. Και αυτό φαίνεται από την αντίδραση της άλλης πλευράς. Φαίνεται από το γεγονός ότι προσπαθεί να παρέμβει και να ξυλώσει ή να υπονομεύσει, να υποσκάψει αυτό το πλέγμα σχέσεων εξωτερικής εξισορρόπησης αλλά και εσωτερικής ενίσχυσης, το οποίο επιχειρείται με ταχύτατους ρυθμούς τους τελευταίους 12 μήνες. Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κωνσταντίνος Ιφαντής.